Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, εδώ η ώρα είναι 12, το βράδυ εννοώ, μόλις ξύπνησα, είχα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, θα σας πω γιατί, ξύπνησα και ήπια ένα ποτήρι κοκακόλα που εγώ συνήθως δεν πίνω αναψυκτικά, την είχα την κοκακόλα κυρίως για να καθαρίσω νεροχύτες και τα λοιπά και ήθελα πάρα πολύ να πιω ένα ποτήρι κοκακόλα γιατί ένιωθα ότι μου λείπει ενέργεια. Δούλεψα σήμερα από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι τις 5 διότι είχαμε Elten Cafe, δηλαδή ήρθαν οι γονείς για το Πάσχα και τα λοιπά και κάναμε δραστηριότητες με τα παιδιά, όλος ο παιδικός είχε τη συγκεκριμένη γιορτή, να το πω έτσι. Μου βγήκε η μέση για να μπω τίποτα άλλο και γίνω αγενής. Γενικότερα δεν είχα σήμερα διάθεση καθόλου να πάω στη δουλειά, διότι έπρεπε να πάω ώρα υποστηρίξω άλλο γκρούπε. Και ούτε χθες είχα. Ούτε Δευτέρα, δηλαδή ούτε Τρίτη, δεν είχα καθόλου διάθεση να πάω στη δουλειά, αλλά έπρεπε να πάω γιατί απλά έπρεπε να πάω να δουλέψω. Έκανα κάποια πράγματα, αλλά γιατί έπρεπε να τα κάνω, έπρεπε τα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικά, δεν την παλεύαμε καθόλου. Παρατήρησα ότι καμιά κοπέλα δεν είχε διάθεση να δουλέψει. Εντάξει, όλα αυτά με τις αρρώστιες, με τις έλλειψεις προσωπικού, μας έχουν φέρει σιγά σιγά μέχρι εδώ. Για καλή μου τύχη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, είμαι σε άδεια. Συγχωρήστε με, αλλά η κούρασή μου είναι τρομερή. Ήρθα το απόγευμα, ξάπλωσα στο καναπέ πίσω. Δεν είχα επαφή με το περιβάλλον. Ήρθε η κόρη μου, παίξαμε, γιατί έπρεπε να παίξω με την κόρη μου. Δεν ήθελα να απορρίψω το παιδί, γιατί η μαμά είναι κουρασμένη και δεν μπορεί να παίξει μαζί σου. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να σε σέβεται η μικρή. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά θα σου λέω το παιδί, μαμά περίμενε όλη μέρα για να παίξω μαζί σου. Εντάξει, νομίζω ότι 15 λεπτά μπορείς να κάνεις υπομονή. Οπότε ξαπλώσα στο καναπέ και παίξαμε. Έβαζα ένα αντικείμενο κρυμμένο κάτω από κάτι μπολάκια και έπρεπε εγώ να το βρω με τη σειρά της και μετά κτλ. Μετά μου έδωσε το τραδιό της να αρχίσω να γράφω κάποια πράγματα και μετά άρχισε να τα γράφει μόνη της. Γράφει πάρα πολύ καλά γενικότερα. Το έχει αυτό. Έχει πάρει από μένα. Και μετά την ώρα που τα παιδιά ήταν να πάνε για ύπνο, λέω στον Κυριακό, ανέλαβε τα παιδιά γιατί δεν μπορώ να σηκωθώ. Πονάνε οι γάμπες μου, πονάνε τα πόδια μου. Και όλα αυτά εδώ πιασμένα. Εν τω μεταξύ είχα λίγο πονοκέφαλο, αλλά ήξερα ότι άμα κάτσω να ξαπλώσω θα περάσει, όπως και πέρασε. Δηλαδή δεν πήγα στη διαδικασία να πιω πάλι παυσίπονο. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη μέρα η οποία σίγουρα θα περνούσε. Απλά αυτό. Θέλω να σας πω κάτι εδώ. Λοιπόν, το οποίο πάει σε όλους και σε όλες όσοι και όσες μιλούν με αυτόν τον τρόπο, θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, εγώ όπως γνωρίζετε είμαι παιδαγωγός και μαμά δύο παιδιών. Για όσους δεν ξέρετε, τα παιδιά μου είναι 5 χρονών και περίπου 4 μικρούλες. Όταν σας λέει μια μαμά ότι είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, δώστε λίγο βάση. Όταν σας λέει μια μαμά ότι αχ πω σήμερα κουράστηκα πάρα πολύ, έχει λίγα νεύρα παραπάνω ρε παιδί μου. Του λέει σε μια φίλη της, το λέει σε ένα συγγενή, το λέει από εδώ, εν πάση περιπτώσει το λέει από εκεί. Το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να της πείτε, και για μπαμπάδες ισχύει αυτό που είναι μπαμπάδες και δουλεύουν σε παιδικούς σταθμούς, έτσι μην αφήνουμε τους άντρες να παίξουν. Το χειρότερο λοιπόν πράγμα που μπορείτε να της πείτε είναι ότι καλά πάθησες, ήθελα να το σπουδάσεις αυτό. Όχι. Ή καλά πάθεις, μα καλά δεν ήξερες ότι μας σπουδάσεις και μετά κάνεις η δική σου οικογένεια, θα είναι έτσι τα πράγματα. Εσύ ήθελες να κάνεις παιδιά, λούσου τα. Παιδιά,
Ο κόσμος. Ξέρετε γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί το κυριότερο πράγμα που του λείπει εκεί έξω ή που του λείπει εκεί έξω των ανθρώπων είναι η ενσυναίσθηση. Όταν βλέπεις ότι άλλος είναι έτσι και θα σου μιλήσει και με λίγο. Ο τόνος του δεν θα είναι και πολύ καλός. Δεν θα είναι πολύ ευγενικός. Μην τον την πεις. Πες του έλα εδώ να σε πάρω μια αγκαλιά, έλα εδώ. Σου λείπει μια αγκαλιά αυτή τη στιγμή. Ή αν δεν μπορείς να τον πάρεις αγκαλιά, εν πάση περιπτώσει. Έλα, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, εντάξει, θα περάσει. Εντάξει, ήταν μια μέρα, κάτσε λίγο, ξάπλωσε. Πιες κάτι να ηρεμήσει. Ξάπλωσε, διάβασε ένα βιβλιαράκι. Αν θες, μπορείς να πας και λίγο έξω. Ή κατέβα κάτω να πιούμε ένα καφεδάκι. Κατάλαβες πώς το λέω. Μην το λέτε αυτό το πράγμα τύπου εσύ φταίς. Δεν φταίμε εμείς. Εγώ σπούδασα, ήμουν 24 χρονών, σπούδασα και τη λάτρεψα τη δουλειά μου πραγματικά. Απλά σιγά σιγά έχει αρχίσει η φάση που λέω δεν αντέχω άλλο. Επίσης λατρεύω και τα παιδιά μου. Δεν πρόκειται να γυρίσω να πω ότι πω ρε, τι θέλα και έκανα παιδιά. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Άλλες κοπέλες δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Μιλάμε για δύο ψυχούλες. Για τρεις, για τέσσερις, για πέντε, όσες έχει ο καθένας. Που θέλουν την προσοχή μας. Θέλουν να ξεσπάσουν τα νεύρα τους γιατί η μαμά είναι ο καταλήτης, θα το θυμόμαστε αυτό. Η μαμά τα αντέχει όλα. Που δεν τα αντέχουμε όλα, το παιδί όμως αυτό πιστεύει, τα αντέχει όλα η μαμά. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Είναι κάποια πράγματα που. Γιατί κουνιέται το τρί. Α. Δεν το βλέπω την κάμερα λίγο να κουνιέται και λέω. Τι διάλογο, φαντάσματα. Δείξτε λίγο ενσυναίσθηση. Κάντε τον άλλο να νιώσει λίγο ότι. Α, κοίτα, δεν έχω κατανόηση. Δεν είπαμε να αρχίσει να σα βρίζει χωρίς αύριο και να έρθει μέσα και να γίνει πόλεμος. Δεν το συζητώ. Αλλά λίγο να τον γλυκάνετε, λίγο να του πείτε και μέσω κάμερας ότι όλα μου, εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Πήγαινε λιγάκι να ξαπλώσεις, άκου λίγο μουσικούνα. Ξέρετε τώρα τι θέλω να σας πω έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν λέμε ότι α, τα θέλεις και τα παθές. Α, εγώ σου τα έλεγα. Ή διάφορα πράγματα τύπου. Τι να σας πω τώρα, ωραίο. Πολύ όμορφα πράγματα ακούω γενικότερα σε αυτές τις καταστάσεις. Όπως μίλησα και με ένα γνωστό μου, δεν θα πω το όνομα ούτε αν είναι συγγενής και τα λοιπά, του είπε ένα πράγμα, ότι εσύ το λέω στη δουλειά σου μπορεί την ώρα εγώ που σου μιλάω να έχει και νεύρα και να γυρίσει και να μου πει Αλεξάνδρα, ξέρει κάτι. Πονάνε τα μάτια μου. 10 ώρες δούλευα εκεί. Πονάνε τα μάτια μου. Δεν σε βλέπω καν. Έχω πολλά νεύρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ. Και να μου μιλήσει και λίγο απότομα. Τώρα θα μου πει: Δεν είμαι ο κάδο σου να διάζει τα συναισθήματά σου και τα σκουπίδια σου. Προφανώ. Αλλά όταν ξέρω ότι ο άλλο τα μάτια του κουραστήκαν, δεν βλέπουν, δεν μπορεί να τα κουνήσει έτσι. Δεν θα του πω κιόλα, είσαι μάρ. Καταλάβατε. Θα του πω, έλα κάτσε λίγο να ηρεμήσεις. Στην τελική φεύγω λίγο από την κατάσταση, πάω να του φτιάξω κάτι, να πιει, να ηρεμήσει. Και όταν δω ότι ο άνθρωπος έχει καταλαγιάσει, θα πάω και θα συζητήσω μαζί του. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα τον πάρω από τα μούτρα. Αλλά αυτό για να το κάνεις θέλει λίγο ενσυναίσθηση να έχεις. Έτσι και λιγάκι, και λιγάκι. Και μέρα με τη μέρα αυτή η ενσυναίσθηση θα γίνεται περισσότερη. Καταλάβατε. Είναι λίγο κάποια πράγματα που αν τα κάνουμε, σίγουρα και θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και η σχέση μας με τους γύρω μας θα γίνει καλύτερη. Εγώ δεν θα σας το παίξω Μάρια Τερέζα. Δεν θα σας πω ότι κάθε φορά μπορώ να το κάνω. Υπάρχουν όμως φάσεις που μπορώ να το κάνω και νιώθω πολύ καλά γι' αυτό. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εμένα η κόρη μου, όταν είναι πολύ κουρασμένη, δεν θα σου πει «Μαμά είμαι κουρασμένη», θα σου πει, θα αρχίσει να γκρινιάζει, θα αρχίσει να ουρλιάζει και να χτυπιέται. Μιλάμε τώρα για ένα παιδάκι 5 χρονών, το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να ελέγξει το σύστημά του. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Θα μπορέσει το παιδάκι. Εγώ μετά από μήνες παρατήρησης, γιατί αυτό θέλει μήνες παρατήρησης και όχι, α, εγώ είμαι μαμά και παιδαγωγός, τα ξέρω όλα, αλλά τώρα. Όχι, καμία σχέση.
διαβάζω βασικά και το βιβλίο που σας έχω δείξει με βάση τα συναισθήματα των παιδιών και της λέω, Τζοσέλινα, και μου είσαι κουρασμένη. Όχι, δεν είμαι κουρασμένη. Τη βλέπω την Τζοσέλινα, ότι αλλάζει συμπεριφορά της γιατί είναι κουρασμένη. Τζοσέλινα, θέλεις αγκαλίτσα? Όχι, δεν θέλω αγκαλίτσα. Καλά, λέω, άμα χρειάζεσαι αγκαλιά, εγώ κάθομαι στον καναπέ, μπορείς να έρθεις και να κλάψεις πάνω μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί είμαι η μαμά σου και σ' αγαπώ. Παιδιά, ξέρετε πόσο ήρεμη το παιδί. Μαμά, ξέρεις, κουράστηκα σήμερα, έκανα αυτό και αυτό και δεν μπορώ και θέλω τη μαμά μου. Δεν της είπα, μα καλά και γιατί δεν μου το πες. Τις προάλλες, έχει κανά 3 εβδομάδες που νευρίαζα, δεν θα σας πω ψέματα. Δεν άντεχα. Τώρα όμως, μετά από αυτά που διάβασα, κάθομαι και λέω, Αλεξάνδρα, έχεις κάνει λάθος. Δεν έχεις αποδειχθεί καθόλου το συναίσθημα του παιδιού. Πώς μπορεί το παιδί να είναι ok μαζί σου εφόσον εσύ το αρνείσαι να το αποδειχθείς ή έστω να το δεις? Τώρα έχει αρχίσει και αλλάζει η κατάσταση. Και μιλάμε. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε εγώ πρώτα να δείξω ενσυναίσθηση. Όταν η μαμά θα δείξει ενσυναίσθηση, θα δείξει και το παιδί μεθαύριο σε κάποια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ήθελα να το κάνω για αυτό το λόγο. Για να είμαι ακριγόρα, γιατί έχουμε πάει στα 11 λεπτά από ό,τι κοιτάζω εδώ. Ήθελα οπωσδήποτε να το κάνω, απλά με πήρε ο ύπνος πάνω στον καναπέ. Θα περαστεί όμως το πρωί. Ελπίζω ότι καθαρά Δευτέρα να περάσατε καλά. Ελπίζω να έχετε αρχίσει να νηστεύετε πραγματικά στη ζωή σας και όχι απλά το κρέας και τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να νηστεύουμε, τα υπόλοιπα τρόφιμα. Γιατί τι να το κάνεις τώρα άμα δεν τρως κρέας και τα λοιπά και είσαι όχι και πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Συγγνώμη που με βλέπετε έτσι λίγο έτσι κουρασμένη, αλλά πραγματικά την έχω ακούσει σήμερα από την κούραση. Να περάσετε πολύ καλά. Εγώ έχω 3 μέρες άδεια, αλλά θα μείνω στο Μόναχο, διότι ο Κυριακός δεν έχει άδεια, οπότε δεν μπορούμε να φύγουμε. Τα παιδιά αυτή τη φορά θα τα πάω στον παιδικό σταθμό και τους το είπα. Τους λέω: δεν πρόκειται να αφήσω τα παιδιά στο σπίτι. Έχω ανάγκη να ξεκουραστώ και να ηρεμήσω το κεφάλι μου. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα πει κάτι. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Αυτά. Και άμα πάω και καμιά βόλτα σε κανένα πάρκο, έτσι λίγο να περπατήσω, θα σας πάρω μαζί μου σε ένα βιντεάκι. Εντάξει. Μπορεί να έχει καλό καιρό και να δούμε και πάπιες παρέα. Λοιπόν, σας φιλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Ελπίζω να ακούσετε λίγα από αυτά που είπα και αύριο να είστε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, πως έγινα κι εγώ. Δεν με βγάζω απ' έξω, εντάξει. Φίλα και πολλά. Καλό βράδυ, καλημέρα, καλό απόγευμα, αναλόγως τι ώρα με βλέπετε. Α, και πριν κλείσω το βίντεο, αν σας άρεσε αυτό που είδατε στις οθόνες σας και αν σας άρεσαν αυτά που ακούσατε, πατήστε ένα like στο βίντεο γιατί μετράει πάρα πολύ στον αλγόριθμο και προωθεί το βίντεο καλύτερα. Αυτά. Φίλα και πολλά.